Βρήκα χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το πιάσαμε ανάποδα. Τώρα μιλάμε για τουρισμό στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουν θάλασσα, παραλίες, καλό φαγητό, καλοκαιράκι. 9 μήνες το χρόνο κάνει καλοκαιρία εδώ. Αλλά να, είδατε που και ο χειμερινός τουρισμός με την εικόνα που βλέπουμε, ενδεχομένως κάποιοι από το εξωτερικό που αρέσκονται σε τέτοιου είδους διασκέδαση, να είναι ένας θελτικός προορισμός η Ελλάδα. Τι λέτε? Η αλήθεια είναι ότι ο χειμερινός τουρισμός δεν είχε προβληθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Ίσως θα έλεγα είχε μείνει πίσω. Και ο λόγος είναι γιατί δεν έχουμε τέτοιου είδους κλίμα, τόσο δυνατό χειμώνα που να χιονίζει και να έχουμε μια σεζόν χειμερινή για το σκι. Μην ξεχνάτε ότι η Καλάβρητα, Καρπενήσια, Ράχοβα, Καϊμακτσαλάν πέρυσι, πρόπερσι αγωνιζόντουσαν να έχουν κάποια περίοδο 20-30 μέρες χιόνι και δεν την είχαν. Φέτος ο χειμώνας είναι πιο δυνατός, έχει ξεκινήσει σεζόν νωρίτερα. Νομίζω ότι ο χειμερινός τουρισμός δεν είναι μόνο το χιόνι, γιατί είναι η απόλαυση του βουνού, της υπαίθρου. Μπορούν να κάνουν από περιπατητικό, ρηβατικό μέχρι και ποδηλατικό τουρισμό, θα έλεγα. Είναι κάτι καινούριο το οποίο εμείς ενισχύουμε με το θεματικό μας τουρισμό. Και από πέρυσι που έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, ήδη για το χειμερινό τουρισμό έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε περίπου διψήφια νούμερα και από τις παραδοσιακές μας αγορές, όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία, για χειμερινό τουρισμό στην Ελλάδα. Ωραία. Καλύτερα για την Ελλάδα του χειμερινού τουρισμού, για τις υποδομές λίγο, για να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο, γιατί μας προτάσει και η επικαιρότητα, έτσι. Αλλά οι υποδομές είναι τέτοιες οι οποίες μπορούν να υποδεχτούν ένα μεγάλο αριθμό τα καταλήμματα κλπ. Τουριστών από το εξωτερικό? Η εθνική τουριστική πολιτική μας είναι να πετύχουμε να έχουμε 365 μέρες το χρόνο τουρισμό. Φυσικά η Ελλάδα είναι γνωστή για τον ήλιο, για τη θάλασσα, για τα υπέροχα νησιά, για τον καταπληκτικό καιρό και το γεγονός ότι έχουμε ηλιοφάνεια σχεδόν 365 μέρες το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι για πρώτη φορά το 2016 πετύχαμε την επιμήκυνση. Η επιμήκυνση της περίοδου που ήταν κάτι το οποίο ποθούσαν όλα αυτά τα χρόνια, για την καλύτερη φυσικά εξυπηρέτηση, αν θέλετε, των τουριστών, γιατί όταν έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστες μέσα σε 3 μήνες, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους εξυπηρετήσουμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν το Μάρτιο, 15 Μαρτίου, με πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις για να έχουμε απευθείας συνδέσεις με αεροπορικές εταιρείες και τσάρτερ, και κλείσαμε, θα έλεγα, τη θερινή σεζόν τέλος Νοεμβρίου. Αυτή η χειμερινή περίοδος που είναι Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και δεν είναι αποκλειστικά πάντα για σκι ριζόρτ και για χιόνια, γιατί φέτο έχουμε χιόνια, πέρυσι θα σας θυμίσω δεν είχαμε και πρόπερση, είναι μια περίοδος στην οποία θέλουμε σε κοντινούς προορισμούς και σε παραδοσιακούς μας προορισμούς, όπως είναι η Ευρώπη, να τονώσουμε και να ενισχύσουμε. Όχι μόνο στα κέντρα που μπορούν να πάνε για σκι, αλλά όπως είναι παραδείγματος χάρη τα Τζουμέρκα, όπως είναι στη Βιτίνα. Άγραφα, χθες μιλάγαμε με τον Δήμαρχο Αγράφων. Και τα Άγραφα, έτσι. Και τα Άγραφα. Ωραίο κρέας, με ωραίο καιρό. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Τώρα που λέγατε για τη Θεσσαλία, για τη Φθιώτιδα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χιονοδρομικά μας, είναι οι ομορφιές που έχει η Ελλάδα, που μπορεί να προσφέρουν άλλου είδους διακοπές, όπως είναι ο θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός, ακόμα και ο αθλητικός τουρισμός. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες στέλνουν για αθλητικό προπονητικό τουρισμό και προετοιμασία σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν έχουμε διευρύνει, αν θέλετε, το κομμάτι του θεματικού τουρισμού, γιατί αυτό είναι που θα στηρίξει τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες. Και για την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν και για το θεματικό τουρισμό έχουμε ακούσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και από προκατόχους σας, ακούμε σήμερα και από εσάς, έχουμε και αυτά τα θετικά στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό. Και το ερώτημα που γεννάτε, και ευλόγως γεννάτε, είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια βάση ώστε αυτό το οποίο φέτος είδαμε στους αριθμούς, στα στοιχεία, να το δούμε του χρόνου ακόμα πιο ψηλά αυξημένο. Μπορεί να υπήρξε κάποια συγκυρία που να ευνόησε την άνοδο του τουρισμού στην Ελλάδα? Αυτό το πρώτο ερώτημα. Ναι, εδώ λοιπόν, πρέπει να δούμε. Να σας απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Λέτε, ακούσατε από εμάς. Η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε την επιμήκυνση της περίοδου. Αυτό που ποθούσαν όλες οι άλλες κυβερνήσεις. Δεν θα καθίσουμε να κάνουμε απολογισμό τι δεν έγινε τότε και έγινε τώρα. Αυτό που έγινε τώρα, από το 2015 που αναλάβαμε το Υπουργείο Τουρισμού, κάναμε μια εθνική στρατηγική, κλείσαμε συμφωνίες
με συνδέσεις αεροπορικές. Σας το είπα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και να θέλει να έρθει ο τουρίστας, αν δεν έχει την πρόσβαση, δεν μπορεί να έρθει. Άρα το πιο σημαντικό ήταν να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση. Αυτό το κάναμε με όλες τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες πετάνε στην Ελλάδα και low cost και μεγάλες εταιρείες όπως είναι η British Airways, και καταφέραμε όχι μόνο να ανοίξουμε νέους ελληνικούς προορισμούς που δεν ήταν δημοφιλείς, γιατί ξέρετε πολύ καλά όλους τους δημοφιλείς προορισμούς όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κρήτη. Εμείς τι καταφέραμε να κάνουμε, καταφέραμε να ανοίξουμε. Για την Ικαρία, δεν λέτε και με στεναχωρείτε. Ανοίξαμε και την Ικαρία το 2016. Να δούμε και το θέμα τώρα. Θα μου επιτρέψετε όμως να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πρέπει να χαιρόμαστε και να γιορτάζουμε για αυτές τις επιτυχίες. Η επιτυχία λοιπόν της επιμήκυνσης της περίοδου, η οποία δεν έγινε μόνο από εμάς, εμείς κάναμε σαν Υπουργείο τις σκληρές διαπραγματεύσεις, όμως ήταν έτοιμες και οι περιφέρειες σε συνεργασία για πρώτη φορά Υπουργείο με περιφέρειες να δεχτούν τους τουρίστες. Γιατί αν φέρω εγώ τουρίστες τον Μάρτιο και είναι όλα κλειστά, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν εστιατόρια, δεν υπάρχουν μαγαζιά, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσει. Άρα, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, και γι' αυτό με βλέπετε και έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές αυτή τη συνέργεια και αυτή, αν θέλετε, την κατακτήσαμε το να έχουμε, να ενωθούμε όλοι μαζί και να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά λοιπόν το 2016 η επιμήκυνση της περίοδου είναι αποτέλεσμα. Τι αποτέλεσμα έφερε? Να έχουμε 100% πληρότητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Μήνες που ήταν οι καλύτεροι μήνες όλων των εποχών. 85% πληρότητες στο σύνολο της Ελλάδος. Υπήρξαν περιφέρειες και περιοχές οι οποίες ήταν λιγότερο. Όμως το σύνολο και το μεγάλο ποσοστό καταφέραμε να επιμηκύνουμε την περίοδο και να έχουμε πληρότητες σε όλα τα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα. Λοιπόν, από Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο. Μας ζητήσατε και πριν να σας διακόπτουμε συχνά και να σας υποβάλουμε πολλά ερωτήματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν να το κάνουμε. Αναφερθήκατε στην Αθήνα. Και η ελληνική πρωτεύουσα έχει πολλές χάρες και ομορφιές, και όσοι ζούμε εδώ τις ανακαλύπτουμε. Αλλά μπαίνοντας κανείς και ψάχνοντας έναν προορισμό, ένας ξένος εννοώ, θα δει το Λονδίνο, θα δει το Παρίσι, θα δει άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες σε πρώτη εικόνα είναι πολύ ομορφότερες. Και έτσι η Αθήνα έφτασε στο σημείο να είναι τελευταία επιλογή, για να μην κρυβόμαστε. Τα προηγούμενα χρόνια έκλεισαν ξενοδοχεία, εικόνα της πόλης, και με τα λουκέτα δημιουργούσε μια αίσθηση παρακμής, να τις πούμε αυτές τις λέξεις, να μην τις φοβηθούμε. Το θέμα είναι να αλλάξει η χώρα και η εικόνα της πόλης. Πώς λοιπόν όλο αυτό μπορεί να έρθει τούμπα και να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι, που είναι οι πιο κοντινοί σε εμάς, ότι Αθήνα είναι μια ωραία πόλη, μια ζωντανή πόλη, μια ζωηρή πόλη, που δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ως πέρασμα για να πάμε στο λιμάνι να βρούμε το όμορφο νησί, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως τόπος παραμονής για να τη ζήσεις. Η κυβέρνησή μας έδωσε προτεραιότητα στον τουρισμό. Και μία από τις προτεραιότητες ήταν να ενισχύσουμε το City Break. Με τη Ρένα Τιδούρου έχουμε δουλέψει εξαιρετικά καλά για να ενισχύσουμε την Αττική, και επίσης ο κύριος Καμίνης, ο Δήμαρχος, κάνει πολύ καλές προσπάθειες και συνέργειες και με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και με την Aegean. Τι πετύχαμε λοιπόν και το 2015 να κάνουμε ρεκόρ αφήξεων στην Αττική, και το 2016 ακόμα μεγαλύτερο. Η επιτυχία είναι δεδομένη. Μου μιλάτε για προηγούμενες χρονιές που, αν θέλετε, πάντα η Αττική, για να είμαι δίκαιη, είχε μια μικρή άνοδο. Απλά το 2015 και το 2016 η άνοδος για την Αττική και ιδιαίτερα για την Αθήνα ξεπέρασε τις προσδοκίες. Αναφέρομαι στην Αθήνα, επειδή όταν κανείς σκέφτεται την Ελλάδα από το εξωτερικό, σκέφτεται τον ήλιο, τη θάλασσα, τα λέγατε κι εσείς νωρίτερα. Πάει το μυαλό του κατευθείαν σε ένα νησί, πάει το μυαλό του στο δεν καλοκαίρι. Δεν είναι πια έτσι, θα μου επιτρέψετε να σας πω, γιατί η προσπάθειά μας ακριβώς ήταν 365 μέρες το χρόνο τουρισμού. Αυτή είναι η εθνική τουριστική πολιτική και πέτυχε. Είχε αντίκτυπο, είχε, αν θέλετε, από όλη την Ευρώπη τις παραδοσιακές μας αγορές, αλλά και μη παραδοσιακές μας αγορές. Έχουν αυξηθεί ο χειμερινός τουρισμός και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο για την Αττική, και από Αγγλία και από Ισραήλ και από Πολωνία, θα σας πω, από Ρωσία, θα σας πω από περιοχές και χώρες που δεν ήταν παραδοσιακά η Αθήνα χειμερινός προορισμός. Σήμερα όμως είναι και χειμερινός προορισμός. Αλλά αν θέλετε, 365 μέρες το χρόνο η Αττική έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έχουμε πληρότητες και από διάφορες διεθνείς έρευνες που γίνονται, αλλά και από τα δικά μας τα στοιχεία, ιδιαίτερα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γιατί μην ξεχνάμε τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι η Αθήνα μόνο
που διεκδικεί τον τουρισμό της πόλης είναι και η Θεσσαλονίκη, η οποία πάει εξαιρετικά καλά και σε διανυκτερεύσεις και σε πληρότητες. Ωραία. Το σημαντικό είναι ότι το 2016, και να κλείσω με αυτό, ήταν μια χρονιά ρεκόρ, μετά από μια χρονιά επίσης ρεκόρ. Δηλαδή και το 2015 ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, φέραμε 4 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες, κλείσαμε με 26 εκατομμύρια τουρίστες και το 2016 θα κλείσουμε με 27,5 εκατομμύρια τουρίστες και με μια πολύ μεγάλη άνοδο της κρουαζιέρας. Αυτές οι επιτυχίες δεν είναι μόνο επιτυχίες του Υπουργείου, το τονίζω, δεν είναι επιτυχίες μόνο του ΕΟΤ που κάνει την προβολή και την προώθηση, είναι μια επιτυχία συνολική γιατί ενωθήκαμε οι περιφέρειες, οι τοπικές κοινωνίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια και ο ιδιωτικός φορέας και καταφέραμε να πετύχουμε αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα. Επειδή τα ξέρει ο Υπουργός, να δείξουμε λίγο χιονισμένο τοπίο σε πρώτο πλάνο και να μας πει γρήγορα τους τρεις κοντινότερους προορισμούς στην Αθήνα για τους Αθηναίους. Θέλουν να φύγουν τώρα 2-3 μέρες που έχει πάει η ίδια, γνωρίζει τους τόπους και θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να πάει κανείς. Για να κάνουμε και ένα τεστ λοιπόν, πόσο καλά γνωρίζουμε την Ελλάδα και πού μπορούμε να πάμε για να περάσουμε ωραία και όμορφα. Κοιτάξτε, αυτή την εποχή φυσικά και τα Καλάβρητα και το Καρπενήσι και η Αράχοβα είναι καταπληκτικοί προορισμοί και μάλιστα θα σας πω και κάτι, και τα Χάνια, μην ξεχνάμε τα Χάνια στο Πήλιο, θα σας πω κάτι το οποίο προωθούμε τώρα και το διαφημίζουμε. Η Ελλάδα έχει μια απίστευτη πρωτοτυπία. Στα Καλάβρητα, στην Αράχοβα και στα Χάνια έχεις τη δυνατότητα 20 λεπτά με το αυτοκίνητο να κάνεις σκι και να κατεβαίνεις κάτω να είσαι δίπλα στη θάλασσα. Όπως τα λέτε είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Στην Αράχοβα, παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να ξεχνάμε το Γαλαξίδι που είναι δίπλα, την Ιταία, τους Δελφούς που είναι ένα καταπληκτικό το οποίο μπορείς να συνδυάσεις και τον πολιτιστικό σου τουρισμό, να κάνεις και το σκι και να κατέβεις στη θάλασσα να πιεις τον καφέ σου. Το ίδιο στα Καλάβρητα. Έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις ένα χειμερινό τοπίο και να κατέβεις 20 λεπτά κάτω και να είσαι στην ομορφιά της παραλίας. Τα Χάνια το ίδιο. Μπορείς να κατέβεις 20 λεπτά με το αυτοκίνητο στον Παγασιτικό. Αυτές είναι απίστευτες ομορφιές, τις οποίες οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν και είναι μέσα στο καινούριο μας διαφημιστικό πρόγραμμα για το 2017. Κύριε Κουντουρά, μένετε εδώ. Είδαμε μια πολύ καλή εικόνα, όπως μας την παρουσιάσατε, για τον τουρισμό, την ανωδική πορεία. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν σημαντικές... 27,5 εκατομμύρια. Ναι. Υπάρχουν σημαντικές διακρίσεις για την Ελλάδα σε επίπεδο και φέτος και του χρόνου και υπάρχει και μια έρευνα, ποιοτική έρευνα η οποία έχει γίνει από την QED Market Research η οποία λέει μεταξύ άλλων ότι 9 στους 10 επισκέπτες της Ελλάδας δηλώνουν ικανοποιημένοι από όσα συνάντησαν και την παροχή υπηρεσιών. Θετικό αυτό. Όχι μόνο ικανοποιημένοι, με ένα δείκτη άριστα, πολύ καλά μέτρια κλπ. Απαντάνε άριστα 9 στους 10. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλύτερη διαφήμιση. Ακριβώς. Αλλά ξέρετε κάτι. Έχουμε καταφέρει να έχουμε, όπως σας είπα, συνεργασία. Η συνεργασία έχει φέρει καταπληκτικά αποτελέσματα και το τονίζω. Γιατί? Γιατί αν δεν είχαμε τις συνέργειες με τον ιδιωτικό φορέα, παραδείγματος χάρη τους ξενοδόχους, οι οποίοι έχουν αναβαθμίσει και τις υποδομές τους και την ποιότητά τους και τις υπηρεσίες τους, εάν δεν είχαμε στις τοπικές κοινωνίες συνειδητοποιήσει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και να είμαστε πραγματικά εξυπηρετικοί και να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι έχουν συνειδητοποιήσει όλοι ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά καταπληκτική χώρα για τουρισμό και ότι ο τουρισμός μας είναι εθνική υπόθεση. Δουλεύουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι το 2016 αποδείξαμε ότι όλοι στηρίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι τα έσοδα είναι πολύ μεγάλα που έρχονται από το τουρισμό, ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τη δυνατότητα και με τις υποδομές που είπατε, οι οποίες δεν σας κρύβω ότι είμαστε κατενθουσιασμένοι, γιατί μόνο το 2016 είχαμε 142 νέες αιτήσεις από τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία αλλά και για τουριστικές υποδομές που έχει να κάνει με γκολφ, με θεματικά πάρκα, εκ των οποίων τα μισά σχεδόν έχουν αδειοδοτηθεί και τα άλλα μισά είναι σε εξέλιξη αδειοδότησης, που σημαίνει ότι το 2017-2018 θα έχουμε ακόμα περισσότερη διαθεσιμότητα για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερους τουρίστες. Να σας πω δύο στοιχεία μόνο, επειδή είπατε ότι υπάρχουν καλές προοπτικές, ότι οι ξενοδόχοι έχουν αναπτύξει τα προγράμματά τους και παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους τουρίστες.
δύο πράγματα να προσέξετε σαν κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλές αμέτρητες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας τις καλοκαιρινές, την καλοκαιρινή περίοδο στα ξενοδοχεία αυτά, ότι είναι βάναυσες πολλές φορές. Νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξετε, να αγγίξει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό. Και επίσης οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις, οι οποίες δεν είναι όλο το χρόνο. Δηλαδή, μιλάμε για 365 ημέρες στον χρόνο τουρισμού. Κάποια νησιά είναι απομονωμένα, απομακρυσμένα και το χειμώνα περιμένουν με τη σφεντόνα να έρθει ένα πλοίο. Αυτά είναι δύο θέματα νομίζω σημαντικά. Κοιτάξτε, το θέμα της μαύρης εργασίας, το οποίο όντως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον επί των ημερών μας το σταματήσαμε. Τι συνέβαινε? Ερχόντουσαν κάποιοι να εξειδικευτούν, υποτίθεται από χώρες οι οποίες είχαμε προγραμματικές διμερείς συμφωνίες. Και αυτό, αν θέλετε, γινόταν ελάστιχο. Και εκεί που έπρεπε να είναι ένα 17% νέοι οι οποίοι σπουδάζουν σε τουριστικά επαγγέλματα και μπορούσαν να έρθουν να κάνουν πρακτική στην Ελλάδα, ξαφνικά βλέπαμε ένα νούμερο 40-45. Με ελέγχους αυτό το μειώσαμε, ειδικά για το 2016 δεν υπήρχε κανένα κρούσμα. Όσο αφορά τώρα τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιωτικές εταιρείες. Από εκεί και πέρα γίνονται συμφωνίες και καταλαβαίνουν και εκείνοι ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν στο ότι και στις τιμές να είναι πιο προσιτές, αλλά και γενικότερα στην προσβασιμότητα. Σας το λέω επειδή μιλήσατε για την καλή συνεργασία και το ενεργητικό τομέα, γι' αυτό σας έτσι ακριβώς είναι. Κάνουμε προσπάθειες και δεν σας κρύβω ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες το 2016 που τους ζητήσανε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που είχαν δεχθεί τις πιέσεις λόγω προσφυγικού να μειώσουν, να κάνουν εκπτώσεις για να μπορέσουν να έχουν περισσότερο τουρισμό, ανταποκριθήκανε. Και μάλιστα κάνανε εκπτώσεις από 30 μέχρι 50%. Κύριε Κουντουρά, μιλήσατε για 27 δισεκατομμύρια τουρίστες. Ωστόσο, εσείς γνωρίζετε καλύτερα τώρα από εμάς ότι ο τουρισμός είναι ένα ευάλωτο κομμάτι. Επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. Πολλές από τις οποίες δεν εξαρτώνται από εμάς ούτε από εσάς. Ένα σεισμός, μια κατάσταση αστάθειας. Κάποια επεισόδια στο κέντρο της πόλης που μπορεί να πάρουν στα ξένα μέσα μεγαλύτερη έκταση και από αυτά που πραγματικά γίνονται εδώ. Με αυτές τις συμφωνίες που έχετε κάνει, έχει εξασφαλιστεί ένας μίνιμουμ αριθμός επισκεπτών ετησίως? Δηλαδή λέμε ότι φέτος έφτασαν 27,5, του χρόνου έχουμε στόχο να φτάσουμε 30 ή 35, αλλά στη χειρότερη περίπτωση δεν θα έρθουν κάτω από 20 εκατομμύρια, από 22 εκατομμύρια. Ναι, δεν μπορείς να εξασφαλίσεις κάτι τέτοιο, έτσι όπως το τοποθετείτε. Αυτό όμως που μπορείς να εξασφαλίσεις είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι εμείς κάνουμε συμφωνίες, διαπραγματευόμαστε, κλείνουμε πακέτα με πολύ μεγάλους tour operators σε συνεργασία με τους ξενοδόχους. Πώς το κάνουμε αυτό? Έχουμε τις εκθέσεις μας. Φέτος θα πάμε σε περισσότερες εκθέσεις, γιατί μέσα από μια μελέτη που κάναμε είδαμε που πρέπει να έχουμε ισχυρή παρουσία. Εκεί λοιπόν στις εκθέσεις μας ερχόμαστε σε επαφή με αεροπορικές εταιρείες, με όλους τους μεγάλους tour operators. Μιλάμε για τα ποσοστά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και τι διεκδικούμε παραπάνω. Για να διεκδικήσουμε λοιπόν παραπάνω, πρέπει, αν θέλετε, και διαφήμιση περισσότερη να κάνουμε και συνδιαφήμιση περισσότερο να κάνουμε. Τα πάντα εξαρτώνται από τα χρήματα και το πόσο δυνατή παρουσία μπορούμε να έχουμε, συν τις σκληρές διαπραγματεύσεις για να κλείσουμε αεροπορικές συνδέσεις, το οποίο έχουμε πετύχει ήδη φέτο και από ό,τι βλέπουμε, γιατί είμαστε σε άμεση επαφή και με την, πολιτική αεροπορία και με το Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωρίζουμε τα σλότς τα οποία κλείνονται. Το 2017 έχουμε 300 σλότς παραπάνω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι πουλάει η Ελλάδα σήμερα? Θέλω να πω, κάποτε λέγαμε σουβλάκι, τζατζίκι, όχι, για θάλασσα. Η Ελλάδα σήμερα μετά πουλάει το βάλαμε στην άκρη. Νιώσαμε ένα κόμπλεξ για τον ήλιο και τη θάλασσα, σαν να μην είναι ένα από τα μεγάλα μας πλεονεκτήματα. Ένα σπουδαίο συγκριτικό πλεονέκτημα. Τώρα πού επενδύουμε, τι πάμε και διαφημίζουμε και λέμε ότι αυτό είναι το καμάρι μας και ελάτε να το δείτε και θεωρούμε ότι θα τραβήξει και τα βλέμματα? Δεν νομίζω ότι. Δεν θα το τοποθετούσα ως κόμπλεξ. Η Ελλάδα, επειδή ακριβώς δεν είχε προτεραιότητα τον τουρισμό, που λέγει αυτό που ήταν προφανές. Τον ήλιο, τη θάλασσα και την παραλία. Με μια στρατηγική την οποία έχουμε εφαρμόσει από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει να διευρύνουμε τους ορίζοντες, όπως σας είπα, μέσα από το θεματικό τουρισμό, δηλαδή ο πολιτιστικός τουρισμός, που είμαστε σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι κάτι που και αναδεικνύουμε και αναθερμαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε τον αθλητικό τουρισμό, που έχει να κάνει με το μαραθώνιο που υποστηρίζουμε μέσω του ΕΟΤ. Το ΕΟΤ είναι ο αποπτευόμενος φορέας μας, ο οποίος, αν θέλετε, υλοποιεί όλη τη στρατηγική μας μέσα από προβολή και προώθηση.
Έχουμε τα ιαματικά. Κάναμε μια σειρά. Ιατρικός τουρισμός, αυτό είναι μεγάλο. Ακριβώς. Κάναμε έτσι. Μια σειρά. Ο ιατρικός τουρισμός και τα ιαματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε ανάγκη από νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες στο παρελθόν δεν είχαν γίνει. Καταφέραμε λοιπόν μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις να βάλουμε και κριτήρια και προδιαγραφές και να κάνουμε πιο φιλικό το περιβάλλον για επενδύσεις στους επιχειρηματίες για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο ιατρικός και ο ιαματικός τουρισμός. Και έτσι είμαστε έτοιμοι και το προωθούμε για το 2017. Είναι αυτό είναι σημαντικό για τον ιατρικό. Θέλω να σας πω, μισό λεπτό, γιατί ήμουν στη Νέα Υόρκη σε ένα ιατρικό συνέδριο όπου έγινε μια προσπάθεια για να περάσει προς τα έξω, να γίνει μια επικοινωνία για τον ελληνικό ιατρικό τουρισμό. Και υπήρξε πάρα πολλοί κόσμοι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και καλοί γιατροί από εδώ. Και είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε ιδιαίτερα αυτό, γιατί έχουμε κάποιες ειδικές αρετές σαν Έλληνες. Έχετε απόλυτο δίκιο, ακόμα και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, γιατί εμείς από την πλευρά μας αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε και να ενισχύσουμε στον ιατρικό τουρισμό είναι να υπάρχουν τα καταλήμματα εκείνα, τα ξενοδοχεία εκείνα, τα οποία θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τον ιατρικό τουρισμό, τον οποίο προσπαθούν να προωθήσουν οι επιστήμονες και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα διαγνωστικά κέντρα, τα ιατρικά κέντρα κλπ. Ακόμα και εκεί χρειάζεται μία συνεργασία. Όπως επίσης με τον τουρισμό που έχει να κάνει με τον θρησκευτικό που μας είπατε. Ο θρησκευτικός τουρισμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το έτος Ελλάδα-Ρωσία που ήταν πολύ σημαντικό το 2016 και έτσι πήρε πολύ μεγάλη έκταση. Έχουμε κάνει με την Εκκλησία της Ελλάδος, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης τις επιτροπές και έχουμε φτιάξει τα πακέτα τα οποία τα προωθούμε. Ειδικά σε χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Εκκλησία με τον κύριο Κατραμάδο έχει παρουσία στην έκθεση του ΕΟΤ. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να αναπτύξουμε όλο το θεματικό μας προϊόν. Γιατί αυτό είναι που θα υποστηρίξει όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Γιατί εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το Υπουργείο προβάλλει και προωθεί την Ελλάδα σαν έναν ελκυστικό παγκόσμιο τουρισμό και αν θέλετε ισομερός προβάλλει και προωθεί όλη την Ελλάδα, όλες τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες από εκεί και πέρα έχουν το δικό τους πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνει ο ΕΟΤ βεβαίως, για να μπορούμε να έχουμε μία συνεργασία, που είναι εκείνες οι οποίες μαζί με τους Δήμους πρέπει να στηρίζουν τις δικές τους περιφέρειες, γιατί γνωρίζουν τις ομορφιές. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και απορώ το σέρο που σας ακούω πώς τα θυμάστε όλα αυτά. Ας γίνει συνολικά ακόμα καλύτερη δουλειά, ώστε και εμείς οι Έλληνες να έχουμε και δουλειές, γιατί υπάρχει υψηλή ακόμα ανεργία, να έχουμε και δουλειά και μισθούς για να γίνουμε και εμείς τουρίστες στον τόπο μας. Στον χώρο του τουρισμού, θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι πολύ μεγάλη και αυξημένες οι θέσεις εργασίας και μάλιστα σε μία έρευνα γράφει έτσι κάτι πολύ έξυπνο. Ναι. Λέει ότι στον χώρο του τουρισμού οι θέσεις εργασίας είναι περισσότερες από τους δημοσίους υπαλλήλους. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι κάθε 1 εκατομμύριο τουρίστες περισσότεροι που έρχονται, πέρα το ότι είναι στο ΕΠ της Ελλάδος περισσότερα έσοδα, είναι περίπου και 50 με 70.000 θέσεις εργασίας. Σημαντικό για τον τουρισμό αυτό που θα σας ρωτήσω, γιατί είπαμε ότι σήμερα θα κάνουμε μια κουβέντα μόνο για τον τουρισμό, αλλά συνδέεται. Θα κλείσει η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση. Βεβαίως και θα κλείσει. Νομίζω ότι η Ελλάδα πλέον, αλλάζει σελίδα. Έχουμε δει μικρές αλλά θετικές, αν θέλετε, εξελίξεις. Παραδείγματος χάρη στην ανεργία. Μπορεί η ανεργία μας να είναι στο 23%, αλλά μην ξεχνάτε ότι τον Ιανουάριο του 2015 το παραλάβαμε σχεδόν στο 28%. Μικρές αυξήσεις γίνονται και στο κομμάτι του τουρισμού. Πιστεύουμε ότι και τα έσοδα θα κλείσουν με ένα εξαιρετικό θετικό πρόσημο και πιστεύουμε ότι εμείς τουλάχιστον που είμαστε ένας πυλώνας που στηρίζει την εθνική οικονομία θα δώσουμε μια μεγαλύτερη ανάσα για να πάει η πατρίδα μας μπροστά. Με δύο λόγια κλείνουμε, επειδή έχει μπει πολύ έντονα στη ζωή και των Ελλήνων, Airbnb. Ναι, εκεί κάναμε ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε και είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίστηκε σε εθνικό επίπεδο ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα. Δεν είναι βέβαια αρμοδιότητά μας, είναι αρμοδιότητα καθαρά του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά προκειμένου να προστατεύσουμε, βεβαίως, προκειμένου να προστατεύσουμε τον τουριστικό κλάδο και τους επιχειρηματίες και όλες τις επενδύσεις που γίνονται σε αυτό το χώρο, κάναμε διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς και συμμετείχαμε ενεργά στην ομάδα που έγινε προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι και μπούσουλας, θα είναι και ένας οδηγός για τις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες μέχρι στιγμής το έχουν αντιμετωπίσει μόνο σε τοπικό επίπεδο και όχι σε εθνικό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, όλα τα καλά και το 2017 να έχουμε ακόμα χαρούμενα, πιο χαρούμενα νέα, να σας πούμε, για τον ελληνικό τουρισμό. Να είστε καλά, δείτε μαζί μας μια